από πλευράς του παρεκκλήτου του κ. Σουαλίδη, το θέμα.
και θα αγωνιστούμε μέχρι τέλος για αυτό. Η εξήγηση είναι πολύ απλή και θα αναλύσω το γιατί μέσα σε λίγες σειρές παρακάτω. Όλοι μας γνωρίζουμε πως το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου μας εξ αρχής αντιστάθηκε στεναρά απέναντι στις μεθοδεύσεις των μνημονιακών κυβερνήσεων των τελευταίων 6 ετών, οι οποίες και επέβαλαν τη φτωχοποίησή μας μέσω των σχετικών περιποπών που μας επιβλήθηκαν, υψώνοντας το αγαπητούμενο ανάγκη, κορονίδα των επιτυχών δράσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αντιαμφισβήτητα αποτελεί η απόφαση σταθμός από ανώτατο δικαστήριο του κράτους, το ΣΤΕΛ, που μας δικαίωσε πλήρως, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις περιποπές που μας επιβλήθηκαν. Το γεγονός αυτό, όσοι το λησμονούν σε κάθε έκφρασή του, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και κάθε συνέπειά του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Το 2014, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με απόφαση του κατόπιν προσφυγής μας, έκρινε αντισυνταγματικές τις περιποπές που μας είχαν επιβληθεί ως κλάδος από το δεύτερο μνημόνιο, το νόμο 4093 του 2012. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μιας και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία έκανε το αυτονόητο. Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης και ο πλέον αταής αντιλαμβάνεται ότι αυτή στηρίχθηκε στο δομικό στοιχείο που κατατάσσει το λειτουργήμα που επιτελούμε στην ανώτατη βαθμίδα αναγκαιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Αυτό πρακτικά μας εντάσσει στο στενό πυρήνα του κράτους που ό,τι αυτό σημαίνει. Το παραμύθι όμως έχει και δράκο. Πέραν της δικαστικής εξουσίας υπάρχει και η πολιτική εξουσία, η οποία οφείλει να σέβεται βάσει συντάγματος την πρώτη. Όταν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα πληρώνουμε ως κλάδος, η απόφαση της πρώτης τίνει να γίνει κουρελόματο, τότε μπορούμε να κάνουμε και λόγο για τον απόλυτο εκφοριασμό. Δυστυχώς λοιπόν στην χώρα μας ή κατά τα άλλα συμπαθείς τέχνης υποκριτικής έχει σκεπάσει με το πέτρο της σε απόλυτο βαθμό, έτσι και αυτό, ακόμη και παραδοσιακές εξουσίες που διαχρονικά μηχανεύονταν άλλα εργαλεία για να το πείτε τον αυτοσκοπό είτε της αναρρίχησης είτε της διατήρησης στον χρόνο του έργου στο γενικό πρόσφατο. Τα πολιτικά δικαιώματα, στρατηγήματα και οι απατηλές υποσχέσεις κάποιων λέω δώσανε τη θέση τους σε ένα μονόπρακτο ηλαδοτραγωδία στραβή συνάδελφοι με τίτλο «Ναυαγός και όμορφος». Η καμπάνα αυτή λοιπόν υπάρχει από το σύνολο των εστόλων της χώρας. Το δείτε φίλοι μας στην πλάτη μας και τα βαθιά λόγια σύνολο. Τέλειο, τέλειο, γύρω. Ας μην τρέφουν να παπάνε κάποιοι, αλλά τους ενημερώνουμε ότι από την αρχή μας καλύψουν την επιχειρημένη πολιτική ομιλία του κλάδου μας. Η πρακτική μας δύο κατά που δεν θα πει ανταπόκριση στον κλάδο μας, θα είναι σίγουρη. Μόνο πράξεις δεν είναι λύσεις. Σε ενημερώνουμε λοιπόν ότι είμαστε και θα παραμείνουμε σε πράξεις, ορθώνοντας το απαιτούμενο συνδικαλιστικό ανάγκημα μέχρι την τελική δικαίωση όλων των συναδέλφων στο δίκαιο έτοιμά μας για να αξιοπρεπέσει τα λόγια. Επίσης, ενημερώνουμε ότι οι εποχές της Αστακομακαρονιάδας περάσαν πολύ πολύ, δίνοντας μάλιστα τη θέση τους στην εποχή του άγραφου λαϊκισμού. Αυτό επίσης το έχουμε αντιληφθεί προπολού. Όμως, τώρα πλέον, συνεχίζοντας την ενημέρωσή τους, τους διαβεβαίωνε ότι ένα είναι βέβαιο. Ακόμα και αυτή η εποχή, δηλαδή του λαϊκισμού, έχει δύσει και έχει δώσει τη θέση της και τη σκητάλη στην εποχή του πολιτικού αθλητισμού. Είμαστε γνώστες και άρτης της μεθόδευσής τους. Δεν μας ικανοποιεί λοιπόν τίποτα λιγότερο από την πλήρη εφαρμογή πρωτίστως των αποφάσεων του ΣΤΕ, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για την έναρξη οποιασδήποτε κουβέντα για το θέμα του μισθολογίου μας. Τους διακρατώνουμε λοιπόν πως υπάρχουν και κόκκινες γραμμές που συνιστούν μέρος της διατήρησης αξιοπρέπειάς μας και είναι απολύτως απαραβίαστες για μας. Οι πολιτικές αποφάσεις με βάση τα παραπάνω για το μέλλον μας αποτελούν μέρος του ρόλου τους